επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, ένας από τους εγκεφάλους του Μαξίμου. Αυτό νομίζω έχει υποθεί και ισχύει. Έτσι κι αλλιώς ήσασταν από τους πιο κοντινούς ανθρώπους στον κύριο Τσίπρα και τον συμβουλεύατε. Πάμε τώρα στα σημερινά. Τώρα είσαστε αντιπολίτευση. Είσαστε από άλλη θέση. Πρώτα απ' όλα, έτσι, το ανθρώπινο κομμάτι, να μας δώσετε μια κουβέντα. Πώς είναι αυτή η μετάβαση? Εντάξει. Πέρασαν τρεις μήνες. Νομίζω ότι υπάρχει πια η προσαρμογή σαν νέα καθήκοντα. Είναι πιο ελαφριά τα καθήκοντα τα οποία έχουμε. Ένα και δεύτερον... Αισθάνεστε πιο απελευθερωμένος? Και τότε απελευθερωμένος ήμουνα, παρότι έκανα πάρα πολύ δουλειά. Αυτό που αισθάνεται κανείς είναι ότι δεν... Όταν είσαι να κυβέρνησε η δουλειά που έκανες στο βαθμό που μπορούσε μέσα από τους μηχανισμούς, μέσα από τη δημόσια διοίκηση να υλοποιηθεί... Είχε ένα αποτέλεσμα. Είχε ένα αποτέλεσμα. Η δουλειά που κάνουμε τώρα... Δεν βλέπεις αυτό το αποτέλεσμα. Αυτό που βλέπεις και θα χαιρόμαστε είναι να αποτρέπουμε κακές πολιτικές τις οποίες μπορεί είτε με τη θέλησή τους... Αυτό είναι τώρα. Αλλά έχουμε... και να αποτρέπουμε, σαν αποτέλεσμα είναι να αποτρέπουμε κάποιες πολιτικές οι οποίες είναι εις βάρος των στρωμάτων με τα οποία... Με κάθε τρόπο ακόμα και στο πεζοδρόμιο. Το λέω γιατί είδαμε κάποια στελέχη σας και μας έκανε εντύπωση. Στο πεζοδρόμιο πολύ νωρίς. Όπως τον κύριο Τσακαλώτο, για παράδειγμα. Η αριστερά έτσι κι αλλιώς έχει... Εκεί έχει ανδρωθεί έτσι κι αλλιώς. Ναι, έχει και τις τρεις μορφές του αγώνα που λέμε. Είναι και η προγραμματική αντιπολίτευση, είναι και η προσπάθεια μέσα από την κινητοποίηση των κοινωνικών δυνάμεων που θίγονται μέσα σε πλαίσια βέβαια να μπορεί να αντισταθεί, και ένα τρίτο σημείο στο οποίο προσωρινά είμαστε πολύ αδύνατοι είναι το πώς αυτά τα δύο πράγματα τα επικοινωνείς. Ναι. Και εδώ πέρα είμαστε λίγο αδύνατοι και για λόγους αντικειμενικούς και για λόγους υποκειμενικούς. Τώρα που έχουν περάσει τρεις μήνες, όπως είπατε, κύριε Φλαμπουράρη, έχετε καταλήξει στο γιατί οι πολίτες επέλεξαν να σας στείλουν στην αντιπολίτευση? Τι έφταιξε? Εγώ νομίζω ότι η συζήτηση αυτή δεν έχει ανοίξει στο ΣΥΡΙΖΑ. Και αν θέλετε και τη γνώμη τη δική μου, δεν πρέπει και να ανοίξει. Για τα αίτια της ΣΥΤΑΣ δεν πρέπει να τα συζητήσετε? Γιατί? Η γνώμη μου είναι αυτή. Κατανοητό. Γιατί το λέτε όμως αυτό? Το λέω αυτό διότι όταν είσαι 4,5 χρόνια κυβέρνηση, η αντικειμενικότητα της γνώμης για να μπορείς να βγάλεις συμπεράσματα σίγουρα δεν είναι εύκολη, όπως καταλαβαίνετε. Δηλαδή, όταν εγώ ασκώ επί 4,5 χρόνια κυβερνητική... Έτσι, έχω και αυτό. Και όταν κάνω κάτι, θεωρώ ότι το κάνω σωστό. Κάποιοι άλλοι βλέπουν ήταν ότι... Ήταν όμως σωστό, κύριε Φλαμπουράρη. Κάποιοι άλλοι βλέπουν ότι το έκανα... Κατανοητό αυτό που λέτε. Άρα ήταν αυτό. Λέτε, λοιπόν, ότι αυτά που έγιναν τα 4,5 χρόνια... Έγιναν επειδή τα πίστευε ο ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια. Ένα, επειδή τα πίστευε, και δεύτερο, επειδή ήταν αναγκασμένος να τα κάνει. Πίστευε το μνημόνιο, υπήρχε... κύριε Φλαμπουράρη. Όχι. Εδώ είναι η ανάγκη. Πίστευε όμως, παραδείγματος χάρη, ότι πρέπει να έχουν τη δυνατότητα οι ανασφάλιστοι που ήταν αποτέλεσμα των μνημονίων και των πολιτικών των προηγούμενων χρόνων να έχουν πρόσβαση στο ιατροφυλακείο, στα νοσοκομεία. Δηλαδή πίστευε ότι οπωσδήποτε πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα στους ανθρώπους να ζουν αξιοπρεπέστερα. Άρα πρέπει αυτά τα υποκατώτατα κλπ. Πρέπει να καταργηθούν. Ναι, αλλά είχαμε και βαριά φορολογία και όλα αυτά τα χρόνια. Να προχωρήσουν αυτό. Είχαμε και φορολογία η οποία ήταν απαραίτητο να γίνει, διότι χωρίς τη φορολογία δεν μπορούσες να κάνεις πολιτική στον τομέα κοινωνική που είπαμε προηγουμένως. Ναι. Δεν μπορούσες να κάνεις κοινωνική πολιτική, δεν μπορούσες να δώσεις επιδόματα σε αυτούς οι οποίοι
Ναι, αλλά μπήκε πρόσημα εδώ. Μπήκε αριστερό πρόσημα σε αυτό. Δεν μπήκε στη φορολογία. Φορολογήσατε συγκεκριμένες κατηγορίες. Από αντίληψη, φαντάζομαι. Όχι, ναι, εντάξει. Και... αυτό που δεν φορολογήσαμε πολύ είναι το πολύ πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Αυτό, και αυτό από αντίληψη. Όχι, αυτό δεν μπορούσε. Έπρεπε να υπάρχει μία, πώς το λέμε, κλιμακωτή. Και εξ αντικειμένου δεν υπήρχε η δυνατότητα τόσης μεγάλης φορολόγησης. Μεγάλης, το λέω μεγάλης. Στο μεγάλο πλούτο. Στο μεγάλο πλούτο. Που θα μπορούσε. Υπήρχαν και δεσμεύσεις από το εξωτερικό. Δηλαδή δεν σου επιτρέπανε οι θεσμοί στους οποίους, όπως ξέρετε, σχεδόν κάθε ένα μήνα, κάθε δύο μήνες... ήταν εδώ. Ή καθημερινά θέλανε... Επειδή οι πολίτες, κύριε Φλαμπουράρη, σας έχουν συνδυάσει απολύτως, ήσασταν ένα από τα πιο κεντρικά πρόσωπα της κυβέρνησης αυτά τα 4 χρόνια. Θέλω να σας ρωτήσω τι σας λένε, τώρα που σας βλέπουν στο δρόμο. Σας λένε, κύριε Υπουργέ, μας ρημάξατε στους φόρους. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που σας λένε όταν σας συναντούν? Δεν το πιστέψετε, αλλά μου λένε, μα ήταν ανάγκη να χάσετε. Κύριε Φλαμπουράρη, πού κυκλοφορείτε να μας πείτε? Ίσως έρχονται άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλανε να χάσουν. Πώς είναι δική σας αυτή, δεν ξέρω. Δηλαδή να είναι από το 32%. Μήπως δεν πήγαν να ψηφίσουν αυτοί που σας συναντούν? Το 32 δεν είναι λίγο. Θα το συζητήσουμε μετά όμως, γιατί είναι μεγάλο κεφάλαιο αυτό για το ΣΥΡΙΖΑ. Θα συζητήσουμε και τα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ και την άμεση επικαιρότητα. Έχουμε το προσφυγικό σε εξέλιξη που είναι μεγάλο θέμα. Αλλά με αυτή την ατάκα που είπατε, πρέπει να πάμε για διάλειμμα. Απαραίτητος, κύριε Φλαμπουράρη. Διαγωνισμός από την εκπομπή σήμερα. Δύο τυχερές οικογένειες θα κερδίσουν από ένα τριήμερο στο Πλειάδων Γη Mountain Resort and Spa με πλούσιο πρωινό. Οι νικητές θα απολαύσουν από ένα γεύμα καθημερινά στο φημισμένο εστιατόριο του Δεκλερί στα Άνω Τρίκαλα Κορινθίας. Οργανώστε ένα τριήμερο στο Πλειάδων Γη στα Τρίκαλα Κορινθίας σε υψόμετρο 1000 μέτρων, μόλις 2 ώρες από την Αθήνα, με το νέο αυτοκινητόδρομο. Και αποδράστε στα μαγικά τοπία της ορεινής Κορινθίας με ορμητήριο το Πλειάδων Γη. Δείτε το Πλειάδων Γη στο www.pliadongi.gr. Οι νικητές θα κερδίσουν και από μια δωροεπιταγή των 500 ευρώ από την Greco Storm, η οποία γιορτάζει τα 55 γενέθλια με μεγάλες εκπτώσεις στα στρώματα, τα κρεβάτια και τα υπόλοιπα προϊόντα ύπνου, ενώ δραστηριοποιείται με μεγάλη επιτυχία και στον ξενοδοχειακό κλάδο. Για συμμετοχή στο διαγωνισμό, καλέστε στο 901-901-4310 ή στείλτε SMS γράφοντας σίγμα μη και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 54777. Η ευκαιρία μας να δημιουργήσουμε ακόμα περισσότερα. Στο Γαλαξία θα βρείτε...